ούτε 100, ούτε 200, ούτε 300, αλλά συνολικά 1.000 νεαροί αθλητές από όλη τη χώρα έχουν κατακλείσει το Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Μαζί με τους προπονητές τους και τους συνοδούς, υπολογίζεται ότι περισσότερα από 3.000 άτομα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα. Για να φτάσει στην κορυφή τη δουλειά. Έτσι, πολλή δουλειά. Και είναι ένα άθλημα το οποίο είναι μοναχικό, γιατί βλέπεις πλακάκι και μόνο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κολύμβηση, όλες αυτές τις αξίες του αθλητισμού, τις αναπτύσσεις στο έπακρο, από την νηπιακή ηλικία μπορώ να πω προσαρμόζονται και μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία τα παιδιά, μέχρι την βαθιά γεροντική, γιατί έχουμε και την κοινωνική διάσταση του αθλήματος. Η 16χρονη Αναστασία Μεντεκίδου, παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη καλύψει μια μεγάλη διαδρομή στην κολύμβηση, με την οποία ασχολείται από 4 ετών. Και η συναθλητριά της Νικολέτα Παυλοπούλου από την Αθήνα ασχολείται με τον υγρό στίβο από πολύ μικρή ηλικία. Το εφαγωνίζεστε είναι το μήνυμα που στέλνουν όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, τονίζοντας πως παρά το ότι η κολύμβηση είναι ένα ατομικό άθλημα και εξαιρετικά απαιτητικό, χτίζει σταθερές φιλίες και τους βοηθά να θέτουν ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Είναι ένα μοναχικό άθλημα που γίνεται όμως με ομαδικό τρόπο και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και ένα παιδί μπορεί να αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα μέσα από τον αθλητισμό και ιδιαίτερα από το κολύμβι. Το γεγονός ότι συμμετέχουν τόσα πολλά παιδιά σε αυτές τις κατηγορίες και τα οποία έχουν τόσο επιβαρημένο πρόγραμμα με τις πανελλήνιες και τις εξετάσεις γενικότερα, είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον της κολύμβης, οπότε χαιρόμαστε και εμείς οι πιο μεγάλοι. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια από 15 έως και 18 ετών, τα περισσότερα εκ των οποίων ασχολούνται με τον υγρό στίβο από πολύ μικρή ηλικία. Ενώ το μέλλον του στο άθλημα της κολύμβησης προδιαγράφεται λαμπρό. Είναι σημαντικό το πρωτάθλημα, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα στην κολύμβηση. Και όσο περισσότερο προσπαθούν τα παιδιά, τόσο καλύτερα μηνύματα περνάμε στους υπόλοιπους αθλητές. Να ασχολούνται με την κολύμβηση για την υγεία τους και τον εαυτό τους, γιατί είναι ένα ατομικό άθλημα που δεν σε ενδιαφέρει να γίνεις διάσημος ή να γίνεις γνωστός στα μίντια και σε όλα τα άλλα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.